Έπιανε να κρούσουμε τα χόρτα, ναι, αφήσουμε ανατολικό αέρας όμως, δεν τον υπολογίσαμε. Θέμα δευτερολέπτων, επεκτάθηκε. Ήταν αδύνατο να τη σταματήσουμε. Από τις 8:30 το πρωί μενόταν εκτός ελέγχου μεταξύ των χωριών Πύργου και Παρεκκλησιάς η Μεγάλη Πυρκαγιά. Η πυροσβεστική υπηρεσία τέθηκε σε συναγερμό με 4 οχήματα και δεκάδες άνδρες. Ταυτόχρονα είχαμε ζητήσει βοήθεια από το Τμήμα Δασών, το Ταμείο Θύρας και την Πολιτική Άμυνα. Οι δυνατοί άνεμοι σύμμαχοι της πύρινης λέλαπας δυσκόλευαν το έργο των πυροσβεστών. Λόγω του δύσβατου της περιοχής κρίθηκε αναγκαία και η συμμετοχή των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων που μίσθωσε η κυβέρνηση. Για 3 και πλέον ώρες πυροσβέστες αλλά και κάτοικοι της περιοχής κατέβαλαν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λέλαπα, η οποία απειλούσε άμεσα κατοικίες. Πλησίασαν και σίγουρα αν δεν φτάναμε έγκαιρα εδώ να προστατεύσουμε τις υγείες, είμαι σίγουρος ότι κάποιες από αυτές θα κινδύνευαν άμεσα. Ήταν τα ελικόπτερα πυροσβεστική, βοηθήσαμε και εμείς όμως και σβηστήκε η φωτιά. Το μεσημέρι η φωτιά τελικά κατασβέστηκε αφού κατέκαυσε μεγάλη έκταση από γεωργικές καλλιέργειες και άγρια βλάστηση. Κάνουμε θερμή έκκληση προς τον κόσμο μας, ιδιαίτερα των αγροτικών και τον κόσμο της Υπαίθρου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ο κύριος δεν μπορούσε να καταλάβει τον κίνδυνο. Φυσούσε αυτός ο δυνατός, άρα πήγαινε να κάψει τα χόρτα του. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Ο Γιώργος Γιαπάνης συνελήφθη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε ότι αγνόησε τον κίνδυνο των υψηλών θερμοκρασιών και των δυνατών ανέμων και προσπάθησε να καψαλίσει αγριόχορτα σε ακάθαρτο οικόπεδο δίπλα από την οικία του.